Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε. Είμαι η Ιωάννα, είμαι η Ιωάννα Πιλάτη από την Accenture. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας, σε τόσο πολλές γυναίκες, αλλά και άντρες, και αυτό μας χαροποιεί ακόμα περισσότερο. Καλημερίζω και καλωσορίζω και τις συνομιλήτριες στο πάνελ. Θα ήθελα να ξεκινήσω με μια πολύ πολύ μικρή και σύντομη εισαγωγή, λέγοντας ότι τις τελευταίες δεκαετίες εμείς οι γυναίκες έχουμε καταρθώσει πολλά. Έχουμε καταρθώσει να μειώσουμε το εκπαιδευτικό χάσμα με τους άντρες. Δοκιμαστήκαμε με πολύ μεγάλη επιτυχία σε επαγγέλματα που θεωρούνται αντρικά εντός εισαγωγικών. Κάναμε και κάνουμε ασκήσεις ισορροπία ανάμεσα στην καριέρα και την οικογένεια. Και αποδείξαμε ότι μπορούμε να καταλάβουμε ηγετικές θέσεις. Παρ' όλα αυτά, όμως, το φαινόμενο της γυάλινης οροφής παραμένει. Και λέγοντας το φαινόμενο της γυάλινης οροφής, εννοούμε το αόρατο αυτό εμπόδιο που μας στερεί με κάποιο τρόπο να αναλυθούμε στον τομέα της εργασίας μας. Να κατακτήσουμε ηγετικές θέσεις, θέσεις ευθύνης, να κατορθώσουμε να πάρουμε μεγαλύτερους μισθούς και προαγωγές. Οπότε, Κατερίνα, θα ξεκινήσω από εσένα και θα ήθελα να σε ρωτήσω πόσο σημαντική είναι η καθοδήγηση, το mentorship που λέμε, για να σπάσει το φαινόμενο της γυάλινης οροφής στον τομέα της τεχνολογίας. Καλημέρα και από μένα. Είμαι η Κατερίνα, είμαι Application Support Manager στην Intralot. Είμαι στο κομμάτι της τεχνολογίας κάτι λίγο παραπάνω από 10 χρόνια. Και για να απαντήσω για την καθοδήγηση, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ δεν είχα ποτέ την τύχη στην αρχή της καριέρας μου να μπορέσω να έχω αυτή την καθοδήγηση, οπότε όλο αυτό το ψάξιμο, το τι κάνεις, πού πας και τι πρέπει να κάνεις και τι θεωρείται σωστό σε αυτό σαν career path, δεν το είχα ποτέ. Οπότε πρέπει να το κάνω όλο μόνη μου. Οπότε, σε εκείνη τη φάση της ζωής μου είχα πει ότι αν μπορέσω και καταφέρω σε κάποια στιγμή να μπορώ να το κάνω εγώ σε new entries, ανθρώπους και κυρίως γυναίκες στο tech industry, θα το κάνω. Και πραγματικά η διαφορά είναι τεράστια. Βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι μετατρέπονται από new entry σε tech επαγγελματίες πολύ πιο γρήγορα, με ένα πιο clear career path στο τι θέλουν να κάνουν και ποια είναι τα potential τους. Δημιουργώντας good habits και σε αυτούς να μπορούν να προσφέρουν αργότερα τη δική τους γνώση, τη δική τους εμπειρία ή ό,τι έχουν καταφέρει και έχουν κατακτήσει έως τότε. Αυτό που θεωρώ είναι ότι και οι δύο πλευρές κερδίζουν στο mentorship. Και ο mentor και ο mentee, γιατί παίρνει γνώσεις, καθοδήγηση, συμβουλές κτλ. Αλλά και ο mentors, γιατί νιώθεις αυτό το αίσθημα της πληρότητας από την προσφορά. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, θα συνεχίσω με την Αταλία και να ρωτήσω, εκτός από την καθοδήγηση, το mentorship είναι και το networking ένα άλλο κομμάτι, το οποίο βοηθάει πολύ στο φαινόμενο της γυάλινης οροφής. Και επίσης, αν υπάρχουν κάποιες γυναίκες, τα πρότυπα που λέμε, που εσένα προσωπικά να σε εμπνέουν, είτε από το χώρο της τεχνολογίας, είτε ευρύτερα. Καλημέρα και από μένα. Πολύ ωραία ερώτηση, καθότι, εν αντιθέσει με την ιστορία της Κατερίνας, εγώ στάθηκα αρκετά τυχερή στο ξεκίνημα της καριέρας μου, έχοντας έναν υπέροχο άνθρωπο σαν μέντορα. Και ουσιαστικά κατάλαβα ότι το mentorship είναι ένα work ethic knowledge transfer. Ουσιαστικά, μαζί σχεδιάζετε τα βήματα για το πού θα πάτε και το πώς. Οπότε, το θεωρώ ότι ήταν game changer σε μένα και μέσα από αυτόν τον άνθρωπο κατάλαβα τι σημαίνει να έχεις ενσυναίσθηση όντας εσύ ο μέντορας και πόσο δύσκολη δουλειά είναι. Σχετικά με το δεύτερο πάρτι της ερώτησης για γυναίκες που θαυμάζω, για όσους δεν γνωρίζουν, εγώ λατρεύω την Mel Robbins. Ουσιαστικά είναι μια Αμερικανίδα podcaster, η οποία εγώ προσωπικά εμπνέομαι από το πάθος της όταν μιλάει, από το confidence, από τη σιγουριά, το δυναμισμό. Οπότε έχει κάνει κάποιες υπέροχες TEDx ομιλίες και έχει γράψει κάποια βιβλία. Οπότε feel free to check. Για μένα είναι αρκετά inspiring. Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ. Νίκη και Χριστίνα, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς μπορούμε οι γυναίκες να διεκδικήσουμε καλύτερους μισθούς, θέσεις και ευκαιρίες στον κλάδο της τεχνολογίας. Μιας και οι δυο σας είστε στον κλάδο της τεχνολογίας, οπότε και μια σύντομη τοποθέτηση στην αρχή για σας. Γεια σας και από μένα. Εγώ είμαι η Νίκη, είμαι VP στο Site Reliability Engineering στη Workable, οπότε ανήκω στο 8% νομίζω, η Πιάννη, των γυναικών που είναι σε αυτό το τομέα.
Είμαι στην τεχνολογία, είμαι born and raised nerd. Από μικρή ήμουν στους υπολογιστές και προγραμμάτες, οπότε δεν ξέρω, 35 χρόνια ασχολούμαι και είμαι στο... Αυτό σπούδασα, εκεί δούλεψα όλα εκεί. Και θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση, γιατί θεωρώ ότι πλέον έχουμε ξεπεράσει, ελπίζω δηλαδή, τον απροκάλυπτο σεξισμό πια. Ότι αν είναι γυναίκα δεν θα της δώσουμε προαγωγή, δεν θα το ακούσεις πια ποτέ. Αλλά έχουμε πλέον να κάνουμε battle με το unconscious bias των υπολείπων και το δικό μας. Το οποίο είναι και αυτό πολύ σημαντικό, να το αναγνωρίσουμε ότι και εμείς ερχόμαστε με τα δικά μας biases για τον εαυτό μας, για τις γυναίκες, στην τεχνολογία. Οπότε θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε για να πετύχουμε και να κάνουμε fight for ourselves είναι κατά πρώτον εμείς οι ίδιοι να πιστέψουμε στον εαυτό μας. Θεωρώ ότι πολλά από τα πράγματα που συζητάμε στο Women in Tech καταλήγουν σε low self-esteem και είναι αποδεδειγμένο από πολλές έρευνες. Ότι οι γυναίκες έχουν πολύ χαμηλότερη αυτοπεποίθηση συγκριτικά με τους άντρες και συνδέεται πάρα πολύ και με αυτό που συζητούσε πριν η Ανθούλα για το imposter syndrome. Οπότε δεν θα ζητήσουμε και αν δεν ζητήσουμε δεν θα πάρουμε. Οπότε για μένα είναι να ξέρεις τον εαυτό σου, να ξέρεις τι αξίζεις, να ξέρεις την αγορά για να μπορείς, δηλαδή να κάνεις ένα salary negotiation, πρέπει να ξέρεις τι κυκλοφορεί στην αγορά, να μην φοβάσαι να ζητήσεις, να σηκώσεις το χέρι σου ακόμα και αν αισθάνεσαι ότι δεν τα έχεις όλα, αλλά να έχεις την εμπιστοσύνη ότι θα τα καταφέρεις και ότι μπορείς να το κάνεις. Υπάρχουν πολλές έρευνες που λένε ότι αν υπάρχει μια αγγελία, οι άντρες θα κάνουν απλάι αν έχουν 2-3 προσόντα, οι γυναίκες πρέπει να κάνουν τσέκ όλα τα box για να πούμε εντάξει, το έχω. Οπότε λίγο αυτό, λίγο να έχεις πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, να ξέρεις ότι το αξίζεις, για να μπορέσεις, γιατί δεν θα σου δοθεί από κάποιον, πρέπει να το ζητήσεις και να έχεις το θάρρος να πας να ζητήσεις, ακόμα και αν δεν βλέπεις ευκαιρίες. Και είναι και πολύ σημαντικό να μπορείς να κάνεις rely και lean in στο network, να έχεις sponsors, να έχεις allies, να έχεις κόσμο, να κάνεις networking, ώστε όταν βρεθεί η ευκαιρία, να είσαι top of mind. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Χριστίνα, και εσύ μια τοποθέτηση πάνω σε αυτό το κομμάτι του pay gap. Γεια σας και από μένα. Εγώ είμαι η Χριστίνα Ιτζάμου. Είμαι στην Ed Company Drasoft τα τελευταία 5 χρόνια. Και γενικότερα είμαι στο χώρο του consulting τα τελευταία 10. Και εγώ σαν την Νίκη έτσι λίγο geek, έτσι ξεκίνησα. Πάντα μου άρεσε η πληροφορική και η τεχνολογία. Γι' αυτό και ασχολήθηκα και επαγγελματικά με αυτό. Τα περισσότερα έτσι με κάλυψε η Νίκη. Απλώς θα ήθελα να προσθέσω ότι γενικότερα, η μόνη σταθερά στον κλάδο μας, στον κλάδο της τεχνολογίας, συγγνώμη, δεν έχω συνηθίσει με το μικρόφωνο, στον κλάδο της τεχνολογίας, η μόνη σταθερά είναι η διαρκής αλλαγή, η εξέλιξη. Οπότε, είναι πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά η προσαρμότητα και η ευελιξία που έχουμε οι γυναίκες, αλλά έχουν όλοι οι άνθρωποι. Οπότε, αυτά τα δύο χαρακτηριστικά είναι πολύ σημαντικά για να μπορέσει να εξελιχθεί σε ένα χώρο που διαρκώς αλλάζει. Οπότε, εστιάζοντας σε αυτά τα χαρακτηριστικά και εστιάζοντας στο γεγονός ότι πλέον υπάρχει ο χώρος και από την πολιτεία και από τις εταιρείες να εφαρμόζονται αυτές οι πρακτικές για να δημιουργούμε αυτή την κουλτούρα για ίσες αξίες και ίσες ευκαιρίες. Οπότε, συνδυάζοντας αυτά τα δύο, μπορείς πλέον πολύ εύκολα να διεκδικήσεις θέσεις που θεωρείς ότι σου αξίζουν. Δηλαδή, να κάνεις εσύ το positioning του εαυτού σου χωρίς, όπως πολύ σωστά είπανε, να δημιουργείς τα bias που ήδη έχεις και κουβαλάς. Αυτά. Ωραία. Να στοιχίσω την επόμενη ερώτηση. Παγκόσμιες μελέτες δείχνουν ότι οι γυναίκες αποχωρούν από τον κλάδο της τεχνολογίας γιατί αδυνατούν να ισορροπήσουν την προσωπική με επαγγελματική ζωή. Και μάλιστα το σημείωσα γιατί το ακούσαμε και λίγο πριν από την κυρία Τζιβανάκη από την Intralot που το ανέφερε πάνω σε μια αντίστοιχη έρευνα. Το λεγόμενο work-life balance, που το ακούμε πάρα πολύ συχνά και πόσο μάλλον για τον κλάδο της τεχνολογίας τα ποσοστά δείχνουν των ερευνών ότι εκεί παρατηρείται πιο έντονα. Οπότε, Κατερίνα και Νίκη, θα ήθελα να μας σχολιάσετε αυτή την ερώτηση. Ας μην γελιόμαστε. Δεν είναι μία γυναίκα για να θεωρηθεί ότι έχει work-life balance, σημαίνει ότι πρέπει να είναι επιτυχημένη και στην προσωπική της ζωή και στην επαγγελματική, αλλιώς δεν είναι αποδεκτό. Γι' αυτό κοινό λόγος πολλές γυναίκες παρατάνε την καριέρα τους γιατί, όπως αναφέρθηκε και πιο πριν, νιώθουν τύψεις για το ότι μπορεί να εγκαταλείπουν την οικογένειά τους ή το σπίτι τους ή τις υπόλοιπες ευθύνες.
Δυστυχώς στην Ελλάδα έτσι έχουμε μεγαλουχηθεί. Η γυναίκα έχει μεγαλύτερη ευθύνη για αυτό το οποίο λέγεται οικογένεια, σπίτι και υπόλοιποι τομείς γύρω-γύρω, με αποτέλεσμα να μπαίνει η δουλειά σε δεύτερη μοίρα. Πώς αντιμετωπίζεται αυτό? Πρέπει να υποστηρίξεις τον εαυτό σου εσύ καταρχάς, αλλά από εκεί και έπειτα. Θέλεις ένα εργασιακό περιβάλλον να είναι flexible ως προς το χώρο, το χρόνο, και θες συμμάχους από τους υπόλοιπους κλάδους, τομείς μάλλον, τη ζωή σου. Θες υποστήριξη από την οικογένειά σου, από τον σύντροφό σου και από τους ανθρώπους που σε περιτριγυρίζουν. Νομίζω είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτό. Συμφωνώ απόλυτα. Και το μόνο που θα προσθέσω είναι ότι νομίζω ότι πρώτα πρέπει να εμείς οι ίδιοι να είμαστε OK με αυτό που θέλουμε, χωρίς τύψεις. Δηλαδή, αν αυτό που όντως θέλω είναι να γυρίσω στην οικογένειά μου, είναι OK να βάλω την καριέρα μου σε δεύτερη μοίρα και δεν σημαίνει ότι πρέπει να φύγω από τον κλάδο. Πάω και κάνω negotiations και είμαστε και πολύ τυχεροί, γιατί είμαστε σε ένα κλάδο που μας προσφέρει την ελευθερία να δουλέψουμε άλλες ώρες, να δουλέψουμε από αλλού. Οπότε μπορούμε να το πετύχουμε, αν πάλι απλά το ζητήσουμε. Από την άλλη, αν μας αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνουμε και θέλουμε να δώσουμε προτεραιότητα, it's OK. Δεν θα έπρεπε να αισθανόμαστε τύψεις ότι καταλείπουμε την οικογένειά μας, όπως δεν το αισθάνονται αντίστοιχα και οι άντρες οι οποίοι δίνουν αυτή την προτεραιότητα. Είναι μια συζήτηση μετά και ένα negotiation πρέπει να κάνουμε με το ότι σύντροφό μας για το πώς θα έρθει αυτό. Αλλά πάνω απ' όλα νομίζω ότι πρέπει χωρίς τύψεις να πούμε ότι εγώ αυτό θέλω αυτή τη στιγμή τη ζωή μου να κάνω. Και να το διεκδικήσω και να το καταφέρω. Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση και εγώ νομίζω συμφωνώ μαζί σας 100%. Και τέλος, μιας και υπάρχουν πάρα πολλές νέες γυναίκες ανάμεσά μας, που προφανώς για να βρίσκονται εδώ φιλοδοξούν μια θέση στο κομμάτι της τεχνολογίας. Χριστίνα και Ναταλία, τι συμβουλές θα δίνετε σε μια νέα γυναίκα που θέλει να μπει στον κλάδο? Ναι, λοιπόν, τώρα εγώ με το πιο κοντά. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Λοιπόν, γενικότερα, είναι πολύ σημαντικό γενικά να έχουμε φιλοδοξίες, να έχουμε τόλμη και να στρεφόμαστε σε πράγματα που μας αρέσουν να κάνουμε ανεξαρτήτως φύλου και κοινωνικών στερεοτύπων. Αυτό που θα πρότεινα σε κάποιον που τελειώνει τώρα τις σπουδές του θα είναι να ξεκινήσει με μια πρακτική άσκηση σε μια εταιρεία IT. Και κυρίως να εστιάσει σε εταιρείες που, όπως είπαμε προηγουμένως, προάγουν τη μάθηση, τη συνεχή εξέλιξη. Κατά βάση αυτό, και νομίζω ότι θα δώσω το λόγο στην Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο guide how to succeed. Ωστόσο, έχω ένα προσωπικό success story για το ότι όταν ξεκίνησα 15 χρόνια πριν και τελείωσα το σχολείο, ο περίγυρός μου, όντας συντηρητικός, μου έλεγε ότι το dream job είναι μόνο δασκάλα. Για ευνόητους λόγους. Here we are. Μέσα από πολύ διάβασμα, networking, πρέπει να κλείσεις όλες αυτές τις φωνές και ουσιαστικά δεν έχω να δώσω μία συμβουλή, νομίζω έχω να δώσω τρεις. Η μία είναι το exposure. Πρέπει να κάνουμε expose τον εαυτό μας σε νέες καταστάσεις, σε νέα έργα, σε νέους ανθρώπους. Το networking, όπως σήμερα. Βρες κάποιον άνθρωπο, τον οποίο τον θαυμάζεις, για οποιονδήποτε λόγο, και πάρε κάτι από αυτόν και κάνε το adjust σύμφωνα με το δικό σου vision. Και τρίτον, fail big. Όπως ακούσαμε πρόσφατα από τον αγαπημένο Γιάννη Αντετοκούνμπο, το ότι ο Μάικλ Τζόρνταν έπαιζε 15 χρόνια και πήρε 6 πρωταθλήματα, τα υπόλοιπα 9 χρόνια δεν τον κάνουν αποτυχημένο, έτσι. Ήτανε τα steps του success. Σε ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.